Ξεκινούν αύριο 5η, 30 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τη Σκυτάλη παίρνουν την Παρασκευή 31 Μαΐου οι μαθήτριες και οι μαθητές των γενικών λυκείων με το μάθημα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 8.30 το πρωί, κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών λυκείων. Οι υποψήφοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Μαζί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένων πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό, μπλε ή μαύρο χρώματος, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό και ρολόι χειρός και σε καμία περίπτωση όχι smartwatch. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Φούκας, ευχήθηκε στα παιδιά καλή επιτυχία και ζήτησε να επικρατήσει ψυχραιμία και ηρεμία. Όπως ανέφερε, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι η αρχή μιας διαδρομής και όχι το τέλος της. Είτε ότι υπάρχει αγωνία, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τα παιδιά να έχουν άγχος. Είναι μια πρώτη δοκιμασία ανάμεσα στις τόσες άλλες που έχουν να περάσουν στη ζωή τους. Οπότε πρέπει να έχουν πίστη στον εαυτό τους και θα ξεπεραστεί και αυτό σιγά σιγά. Αυτό που συμβουλεύουμε με τους μαθητές μας είναι, όπως είπα και στην αρχή, να μην υπάρχει άγχος, να υπάρχει πίστη και να ξέρουν, να καταλαβαίνουν ότι δεν διαγωνίζονται για να αποδείξουν κάτι, δεν ανταγωνίζονται κανένα για να αποδείξουν τίποτα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς τους, όλος ο περίγυρος, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλές φορές εμείς είμαστε αυτοί που τους δημιουργούμε το περισσότερο, το περίσσιο, το άγχος. Και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Τα παιδιά έχουν την εξυπνάδα, έχουν την ευφυΐα, έχουν προετοιμαστεί σωστά και αξίζει τον κόπο να κάνουν αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας πρώτος αγώνας όπως είπατε, δεν τελειώνει τίποτα. Οι πανελλαδικές είναι η αρχή πολλαπλών δοκιμασιών στη ζωή. Η ζωή έχει πάρα πολλά ταξίδια. Η ζωή πάντα κλείνει το μάτι στους μαθητές, στους νέους ανθρώπους να δουν και άλλες ευκαιρίες. Δεν κρίνεται απολύτως τίποτα από αυτό που θα συμβεί κάθε χρόνο εδώ και τόσα χρόνια, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Απλά είναι λογικό λιγάκι το άγχος τους και το στρεσάρισμά τους, γιατί είναι επειδή περισσότερο εμείς το κάνουμε να φαίνεται έτσι και όλη η κοινωνία που ασχολείται μαζί τους λέει στα παιδιά μας κάνουν κάτι ιδιαίτερα το σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά όχι όμως τόσο καθοριστικό για τη ζωή τους. Ξεκινάνε με έκθεση. Ξεκινάνε με έκθεση και τα ΕΠΑΛ την Πέμπτη, αύριο και τα γενικά λύκεια την Παρασκευή. Με σύνθετη διαδικασία, γιατί απαντάνε σε ερωτήματα, αναπτύσσουν και κάτι. Ακριβώς, δεν είναι η έκθεση όπως ήταν κάποιων εποχών νωρίτερα. Έχουμε περιλήψεις, έχουμε ασκήσεις θεωρίας, έχουμε αναφορές σε ερμηνευτικά σχόλια στη λογοτεχνία. Γενικότερα είναι πιο διαχειρίσιμη η έκθεση σε σχέση με άλλες εποχές.